με μηχανάκια, ταξί και πεζοί, επαγγελματίες οδηγοί έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Με συνθήματα, πανό, πλακάτ και μαύρες σημαίες απαιτούσαν να αποσυρθεί το σχετικό διάταγμα που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και ανοίγει πλήρως το επάγγελμά τους. Ξεκίνησαν από τη Μάρνη που βρίσκονται τα γραφεία του σωματείου τους, έκαναν στάση στο Πολυτεχνείο και διέσχισαν τη Σταδίου. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, πάνω από 4.000 οδηγοί έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος και διαδήλωσαν έξω από τη Βουλή. Ο αγώνας ήταν δύσκολος, γιατί κρίνεται από έναν εγωισμό ενός υπουργού. Τον θερμοπαρακαλούμε και του λέμε να κάνει πίσω. Του λέμε να συζητήσει εξ αρχής μαζί μας και να αποδεχτεί τους όρους και τις λειτουργίες στα ταξί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από νωρίς το πρωί είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία τους για να προετοιμαστούν για την πορεία. Τα συνθήματα εναντίον της κυβέρνησης έδιναν και έπαιρναν, ενώ κάποιοι επαγγελματίες οδηγοί έκαψαν τη σημαία του Πασόκ. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη οι συνάδελφοί τους προσπάθησαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά η αστυνομία τους σταμάτησε τον κόμβο και από εκεί προχώρησαν με τα πόδια έξω από τις αφίξεις. Σε συμβολικό αποκλεισμό του εξωτερικού χώρου των αφίξεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία προχώρησαν από νωρίς το πρωί οι ιδιοκτήτες των ταξί στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να πεθάνουμε στους δρόμους. Πρέπει να βγει και να κλείσει ένα ραντεβού για να μιλήσουμε, να μας πει τις προθέσεις του. Μας θέλει νεκρούς ή ζωντανούς. Να μας το πει όμως για να ξέρουμε. Πάντως, οι οδηγοί αποφάσισαν απεργία απαόριστον και αύριο το πρωί στις 10 δίνουν ραντεβού έξω από το Υπουργείο Υποδομών για να διαμαρτυρηθούν.